το παρόν. Τώρα που είναι μπει στον άβλιο χώρο, βλέπετε και κλούδε στο ΜΑΤ. Έχουμε και τρεις τραυματίες. Ένας με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Έχει έρθει το πρώτο βοηθόν εδώ του στρατού, πρέπει να είναι, με γιατρό που του πεθάλτει. Και άλλοι δύο τραυματίες από δυσπνία από τη χρήση χημικών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα πράγματα κάπως έχουν ηρεμήσει. Έχουν παραμείνει παραταγμένοι δημιουργίες στο ΜΑΤ και εργαζόμενοι πίσω. Μια ομάδα έχει, κατά τη δημοσιογράφη είμαστε πάνω στα σκαλιά τώρα εμείς. Παραμένουν, όπως είπα και προηγούμενα, μέσα η αντιπροσωπεία να μιλήσει με τον υφυπουργό, να βρουν μια φόρμουλα. Αρχή Υπουργός, αν μιλήσετε, θα κάνετε θέλετε. Σας παρακαλώ πολύ, τίποτα, τίποτα πολύ. Εάν δεν βγει ο κόσμος από το άπλιο, του στρατοπέδου. Σας παρακαλώ πολύ. Έχουν παρατακτήσει. Όχι, δεν κυκλίζετε. Αυτό που υπηρετήσει είναι το κύμα. Τέσσερα τον νόμο ήμουνα και το νούμερο ένα επαγγελματική κατάδυση στην Ελλάδα. Υπάρχει μόνο ένα. Γιατί στην Ομοσπονδία να το δείτε. Κύριε μου, δεν είδαμε να κάνουμε εδώ. Θέλω να βγει ο κόσμο έξω από το στρατόπεδο. Εντάξει, κάποιοι έχουν κάποια άλλη άποψη, κάποια διαφορετική. Ποια είναι η διαφορετική άποψη, τι κάναμε στο σπίτι μου. Τι να κάνω εγώ τώρα. Τι είναι η άλλη άποψη, τι να κάνω εγώ. Εδώ δεν είναι Υπουργείο. Το Γενικό Επιτελείο Εθνική Άμυνα. Εάν το σύστημα τα στην πόρτα, θα σα πω στο γραφείο μου και τα σπάσατε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Σα παρακαλώ πολύ. Δεν είναι μια διαφορετική με εμένα. Εγώ δεν έχω τίποτα να κάνω. Κάνω ό,τι θέλω. Βλέπετε πως ούτε αγανακτημένα σε μιλά, ούτε φωναντά. Μα τι να κάνω, άμα θέλω, σας παρακαλώ. Βρίσκομαι αντιμέτωπο σε μια κρίση την οποία δεν έχω καμιά επιλογή. Γιατί δεν είναι και το Υπουργείο, πού είναι ελευσινιώτης. Δεν ξέρω πού είναι ελευσινιώτης. Αν δεν βγείτε έξω, δεν υπάρχει ελευσινιώτης. Δεν υπάρχει ελευσινιώτης.